Σάββατο 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα Captain Hook Γενιτσαρίδης στο Ηράκλειο της Κρήτης σεμινάριο ψαρέματος με την τεχνική μολύβι φύλακα από τον Νίκο Γαλανό, ενώ στη συνέχεια ο Μανώλης Δαμιανάκης παρουσίασε όλες τις λεπτομέρειες της τεχνικής συντσίκου και έλυσε απορίες για τους παρευρισκόμενους όσον αφορά το ψάρεμά του. Στο κατάμεστο χώρο από φίλους ψαράδες της περιοχής αλλά και από τις γύρω πόλεις που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά, ακολούθησε η κοπή της πίτας του καταστήματος. Με την ευκαιρία, το Captain Hook Γενιτσαρίδης παρουσίασε το ανακαινισμένο χώρο, όπου είναι αρκετά εμπλουτισμένος από εξοπλισμό τόσο από το σκάφος όσο και από την ακτή. Επίσης, παρουσίασε το νέο site www.genitsaridis.com με όλη την γκάμα προϊόντων αλίας και ναυτιλιακών. Το σεμινάριο ξεκίνησε με τον Νίκο Γαλανό και ακολούθησε ο Μανώλης Δαμιανάκης. Ας τον απολαύσουμε. Θα αναφερθούμε σχετικά με την τεχνική του Ιντσίκου. Την κάνω από το 2006, χρησιμοποιώ αυτή την τεχνική. Σχεδόν μόνο αυτή την τεχνική χρησιμοποιώ από τότε. Θα χρειαστούμε σίγουρα τον εξοπλισμό μας, που θα είναι ένα καλάμι, ένα μηχανάκι, τα νήματά μας, μια καλή φλωροκάρμπον και η πλάνη μας. Θέλουμε ένα καλάμι, όχι αρκετά μαλακό, όχι αρκετά σκληρό. Θέλουμε ένα καλάμι το οποίο να είναι fast ή extra fast. Ένα μηχανάκι να είναι σχετικά ελαφρύ, γιατί χτυπάμε και κουραζόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Η απόδοσή του θα καλό θα είναι να είναι από 5,2 και πάνω. Ένα νήμα 0,19, 0,17 έως 0,22 είναι ιδανικό και μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Μια πετονιά θα χρειαστούμε σίγουρα φλωροκάρμπον από 0,47 έως 0,62 αναλόγως στα θυράματα που θα έχει από κάτω και στα θυράματα που θα πεθυθούμε. Και τα πλανάκια μας. Τα πλανάκια βγαίνουν σε διάφορες... σε διάφορα σχέδια, χρώματα, σε κάθε τόπο έχει τα διαφορετικά χρώματα θα χτυπάμε και διαφορετικά ψάρια σε διαφορετικά χρώματα. Πάμε. Βίντεο. Απευθυνόμαστε σε όλα τα ψάρια. Σε όλα όμως. Από χάνους μέχρι τόνους. Απευθυνόμαστε σε ένα ψάρι από μισό κιλό μέχρι σε ένα ψάρι 30-40 κιλά. Το οποίο θα μπορέσουμε να το πάρουμε. Αυτό εδώ είναι ένα χτύπημα. Δεν έχουμε στάνταρ χτυπήματα. Γιατί δεν μπορώ να πω στάνταρ χτυπήματα. Όχι πως δεν θέλω. Γιατί το κάθε καλάμι έχει το δικό του χτύπημα. Αυτό εδώ το καλάμι έχει το συγκεκριμένο χτύπημα. Περίπου είναι αυτό το χτύπημα που βλέπετε. Αν είναι πιο μαλακό το καλάμι, θέλει πιο ψηλό χτύπημα. Αν είναι πιο σκληρό το καλάμι, θέλει πιο κοφτό χτύπημα. Εδώ είναι ένα ψάρι, μπορούμε να χτυπάμε από 40 μέτρα και κάτω. Μέχρι 160-180 μέτρα χτυπάμε πάρα πολύ εύκολα. Με πλάνους σχετικά ελαφριούς. 150-200 γραμμάρια είναι αρκετά καλή. Αυτό είναι ένα φαγκρί 103-104 μέτρα βάθος. Τα φαγκριά είναι η αγαπημένη τους τεχνική. Ένα να είναι από κάτω θα το φάει. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή τεχνική για οποιοδήποτε ψάρι. Χρειαζόμαστε εργαλεία οπωσδήποτε, καλά εργαλεία, σωστά εργαλεία για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο για να μπορούμε να ψαρέψουμε. Δεν κάνουν οποιαδήποτε εργαλεία, οποιαδήποτε καλάμια. Το κάθε ψάρεμα θέλει το δικό του καλάμι. Το Ιντσίκου θέλει το δικό του καλάμι για να μπορεί να δουλέψει και να μην μας απογοητεύσει. Καλάμια υπάρχουν
κάνω ό,τι θέλει. Από πού θα κρίνουμε αν το χτύπημα που κάνουμε είναι σωστό ανάλογα με το καλάμι μας. Δηλαδή το καλάμι έχει ένα μυστικό. Ένα καλάμι. Ένα μυστικό. Που είναι όλο το. Έλα. Θα καταλάβουμε αν χτυπάμε σωστά όταν πάντα νιώθουμε τον πλάνο. Λέγοντας τον πλάνο το ιντσίκου μας. Τότε θα καταλάβουμε ότι χτυπάμε σωστά. Αν έχουμε χασίματα, δηλαδή αν χάνουμε τον πλάνο από το καλάμι μας, δεν τον νιώθουμε, τότε δεν χτυπάμε καλά. Οπότε ή θα χρειαστεί να αυξήσουμε την κίνησή μας, ταχύτητα δεν μπορείς ό,τι και να κάνεις, εκτός αν το πηγαίνεις που θα... ή θα αυξήσουμε την κίνηση ή θα μειώσουμε την κίνηση. Αν είναι σκληρό το καλάμι θα μειώσουμε την κίνηση. Αν είναι μαλακό θα του δώσουμε λίγο παραπάνω κίνηση. Δεν θέλουμε κάποια εξειδικευμένη κίνηση. Στην ουσία το χταποδάκι προσπαθούμε να κουνήσουμε, γιατί στο χταποδάκι πάνε, δεν πάνε στο ιντσίκου. Το ιντσίκου τα προσελκύει και το χταποδάκι χτυπάνε για να φάνε. Διάφορα είδη ψαριού, ας πούμε σε φαντριά ή σε μαυρόψαρα ή πιο ψηλά σε παλαμίδες σε τονοειδή, η ταχύτητα είναι η ίδια, ας πούμε στο... Η ταχύτητα που θα μαζέψεις, ναι, το χτύπημα θα αλλάξει. Δηλαδή θέλει πιο αργό στο... Στα μαύρα, στα μαύρα θα τα πας πιο αργά. Ναι, στα παλαμίδια και στα τέτοια, όσο πιο έντονα του κάνεις... Ναι, σωστά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή με το μηχανάκι δεν θα... απλά τι... Την ταχύτητα θα αλλάξει. Αν μείνει σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό ή αλλάζει το ρυθμό, δηλαδή πάνω κάτω το ίδιο ανέβασμα. Όταν από τη στιγμή που θα χτυπήσει μέχρι 30 μέτρα απάνω που τραβάω, ξεκινάω με ένα ρυθμό. Μπορεί στο δεύτερο άθλημα να αλλάξω ρυθμό. Αναλόγως θα δώσω το βυθόμετρο. Πρέπει να συνδυαστούν. Καταρχήν θα πρέπει να έχουμε ένα βυθόμετρο το οποίο να βλέπουμε τι έχει κάτω, ώστε να γλιτώσουμε τα τζιγκαρίσματα τα άδικα. Αν δούμε ότι τα ψάρια και κρίνουμε ότι τα ψάρια είναι φαγκριά, θα χτυπήσω με ένα σχετικά γρήγορο ρυθμό, θα το ανεβάσω μέχρι τα 30 μέτρα και θα το ξαναφήσω. Αν κρίνω ότι μετά έφυγε από εκεί ή σηκώθηκε ένα μαύρο ή είδα ένα μαγιάτικο και μπαίνει στον κόνο, σίγουρα θα αλλάξω χτύπημα. Εάν είναι φαγκριά από κάτω δεν αλλάζω χτύπημα. Στο μαύρο λοιπόν ένα συγκεκριμένο χτύπημα. Αυτό το χτύπημα που είδατε, ναι. Ένα σχετικά γρήγορο χτύπημα. Όχι πολύ γρήγορο, ένα γρήγορο με κοφτές κινήσεις. Να κάνει ο πλάνος να παίξει ώστε να χτυπήσει το χταποδάκι, να σηκωθεί το χταποδάκι να κάνει την κίνηση. Και ανεβάζει μέχρι τα 30 μέτρα. 30-40 μέτρα πάνω σίγουρα. Έχει ανέβει δηλαδή το παγκόσμιο. Ναι. Από τα 140 μέτρα, την ώρα που θα δούνε τον πλάνο στα 70, τα βλέπει και σηκώνονται και πάνε κατευθείαν. Δηλαδή στα 80 έχει το χτύπημα, έχει πάρει το strike και το ανεβάζει πάνω πριν καν πατώσει. Πριν κάνω πατώσει. Και πώς θα συνδυάσουμε τώρα που έχει τύχει πολλές φορές να αγγίσουν, να γυρίσουν και να θηλυκώσουν πάνω στο χταποδάκι και να θηλυκώσουν πάνω στο πλάνο. Αυτό δεν το αποφεύγουμε. Δεν το αποφεύγουμε. Ποτέ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το εξαλείψουμε. Μικραίνουμε την απόσταση των αγγιστριών που έχει μέσα στο χταποδάκι. Το χταποδάκι θα το σηκώνουμε και πάνω, ναι. Όχι, δεν τα σηκώνουμε πιο πάνω. Τα κάνουμε πιο κοντά. Τα κάνεις πιο κοντά, αλλά τα μέσα το χταποδάκι. Όχι το απόξω, το από μέσα. Το κάνεις πιο κοντό. Σωστά. Πιο μέσα από τα μουστάκια. Προς το κεφάλι το χταποδάκι. Και έτσι σίγουρα δεν εξαλείφεται. Σίγουρα. Με οποιοδήποτε πλάνο. Όλοι. Όποιος πει ότι δεν το παθαίνει, δεν... Πόση απόσταση είναι από το κεφαλί του χταποδακιού, το παραμαλάκι με το τζίγκο. Σχεδόν λίγο πριν τελειώσουν τα πλοκάμια του χταποδιού. Ένα δάχτυλο, δύο σε αυτές τις περιπτώσεις πριν τελειώσουν. Ανώρι, πάντα μηχανισμός πυρός, ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό είναι μια χαρά. Από 80-100 μέτρα και κάτω. Το κακό είναι ότι δεν έχεις με τον ηλεκτρικό δεν έχεις την αίσθηση. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον πλάνο, δεν... Σίγουρα μεταφέρει θόρυβο. Στο χειροκίνητο μπορείς να αλλάξεις. Δεν έχει το ηλεκτρικό, δεν έχει η μανιβέλα. Μανιβέλα δεν τον παίζει με τη μανιβέλα τον ηλεκτρικό. Είναι με το dimmer αυτό και δεν το παίζει με τη μανιβέλα. Έχει και λίγματος, έχει και βαρύτερο. Ναι,
με τη μανιβέλα χρησιμοποιώ. Αν τα ψάρια είναι δύσπιστα, αλλάζεις χρωματισμούς στους πλάνους ή δουλεύεις μόνο ένα συγκεκριμένο? Δηλαδή παίζεις με χρώματα? Πάντα. Πάντα. Πέτρα με πέτρα έχει διαφορά το χρώμα. Πέτρα με πέτρα όμως. Δηλαδή στην ίδια περιοχή 50 μέτρα, 100 μέτρα πιο κάτω παίζει το χρώμα. Και παίζει το χρώμα και σε τι ψάρια θέλουμε να πάμε. Δηλαδή ένα φαγκρί δεν θα πάει να φάει σε πράσινο πλάνο. Πολύ δύσκολα. Ναι. Του αρέσει ο ασημένιος, ο χρυσό. Το ροζάκι. Το ροζάκι είναι το αγαπημένο του. Άλλα χρώματα που βλέπεις περισσότερο? Όχι, αυτά. Ο λόγο πες ότι έχουμε κάνει μια διακύμεση. Μια στροφή 5,3 ή μέχρι 6. Θα το νιώσεις μετά στο καλάμι. Δηλαδή άμα αγοράσω μηχανάκι, ποιο μηχανάκι είναι καλό? Για μένα τα 5,2 είναι το ιδανικό. 5,2. Στο 6 ας πούμε. Στο 6 θα ελαττώσω λίγο το ρυθμό του μαθαίματος, ώστε να μην χάνω τον πλάνο. Κάνει ναι, αμέ. Ναι, σίγουρα κάνει. Και πιο αργό να έχει το μεγάλο περίμετρο. Ναι, και μάζε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Μανώλη, σίγουρα κάνει. Προτιμάς σίγουρα. Στριφτάρι ή χωρίς στριφτάρι? Όχι. Ποτέ στριφτάρι? Ποτέ στριφτάρι. Για μένα ποτέ στριφτάρι. Γιατί... Κατευθείαν ο κόμπος πάνω στο Ιντσικού. Κατευθείαν. Και για τα πρώτα πουλούνε. Τα στριφτάρια για άλλους λόγους. Δεν μπορούν μόνο για Ιντσικ, τα στριφτάρια. Στο στριφτάρι θα μου γυρίσει το Ιντσικ. Δηλαδή με την κόντρα που θα ανεβαίνει απάνω θα μου γυρίσει. Και όποτε θες να αλλάξεις χρώματα κάνεις καινούριο κομβό. Ναι, κόψιμο και δένω. Ξέρεις ότι ψάχνω συγκεκριμένο είδος ψαριού. Οπότε έχω 3 συγκεκριμένα χρώματα. Βάζω το καλό μου, ένα χρυσό θα βάλω στην αρχή και μετά θα παίξω ή ασημή ή ροζ κόκκινο. Οπότε είναι λίγη κόμπη μου. Μανώλη, σε ένα τόπο που ξέρεις ότι κρατάει φαγκριά, πόση ώρα επιμένεις που δεν βγάζεις? Εάν δεν βγάλω, καταρχήν όπως είπε και ο Νίκος, στο Ιντσίκου έχουμε πρωινή, μεσημεριανή και βραδινή. Ένας τόπος ξέρουμε, θα μας δείξει μάλλον αν είναι πρωινός, μεσημεριανός ή βραδινός. Αν δούμε τα ψάρια όλη μέρα να χτυπάμε και είναι βραδινός ο τόπος, θα φάνε μόνο το βράδυ. Αν είναι πρωινός... Δηλαδή, τον έχεις από την προηγούμενη φορά, ξέρεις ότι... Ναι, αν ξέρεις τον τόπο σου, την ώρα που σου τσιμπήσαν την προηγούμενη φορά, την ίδια ώρα θα σου τσιμπήσουν. Αν δεν το πάρεις την πρώτη, τη δεύτερη, γεια σας, έφυγες. Και αν πάρεις ένα τόπο, ένα ψάρι και μετά δεν ξαναπαίρνεις και πας μετά την άλλη μέρα ξαναπάρεις το ίδιο? Εάν πας και δεν παίρνεις, σημαίνει ότι έχεις πάσει τα ψάρια. Τι σημαίνει έχεις πάσει τα ψάρια? Ή το έχει σύρει αρκετά σιγά ώστε να βγάλει τα χρώματα του πολέμου που είπε ο Νίκος, να αναστατώσει τα άλλα και να φύγουνε, ή σου φύγε. Αν σου φύγει είναι δύσκολο να ξαναπάρεις ψάρια. Θα πρέπει να πας την επαύριο την ίδια ώρα ή να περάσουν αρκετές ώρες, μετά δεν θα τρώνε τα ψάρια που είναι εκεί, θα χαλάσεις μόνο και τίποτα άλλο. Σου φύγε ψάρι, έφυγες. Ή γρήγορα. Έφυγες. Γρήγορα, γρήγορα. Ειδικά στην αρχή, γρήγορα. Το μόνο που καταπονείται σε εισαγωγικά είναι τα ρουλεμάν του μηχανακιού. Αλλάζει τα ρουλεμάν και τελειώσαμε. Κάτι άλλο. Τα ψάρια μάλλον θα βλέπει στο βυθόμετρο συνήθως. Τις πιο πολλές φορές ναι. Δεν αποκλείω όμως να όταν δω το ψηλό είναι το αγαπημένο μου. Όπου δω παλιασμένο ψηλό δεν τη χαρίζω. Μπάλα δηλαδή, κάνω είναι καλύτερο. Ναι. Χίλιες φορές. Για μένα, εγώ προτιμώ να δω μία μπάλα ψηλό χωρίς να δω τα ψάρια, παρά να δω τα ψάρια. Όταν δω την μπάλα το ψηλό, 99% είναι strike. 99%. Όταν δεις τα ψάρια, εντάξει, πάλι οι πιθανότητες είναι μεγάλες, αλλά με το ψηλό ορμάνε. Είναι σίγουρο ότι τρώνε εκεί τα ψάρια. Και θα φάνε σίγουρα. Σίγουρα, γιατί θα σπάσει το ψηλό, το μόνο που θα μείνει θα είναι το Ιντσίκου στη μέση ή να κατεβαίνει ή να ανεβαίνει, οπότε θα το χτυπήσει. Είτε από επίθεση, είτε για να το φάει, οπότε έχει σίγουρο strike.